Πολιτικός σεισμός και οργή στην Κύπρο από την αποκάλυψη της λίστας με πολιτικούς, συγγενείς και εταιρείες τους που πέτυχαν διαγραφή των δανείων τους από τη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου. Έσχος. Στη λίστα που αποκαλύπτει η εφημερίδα Το Έθνος φαίνεται ότι οι κυπριακές τράπεζες διέγραφαν αφιδώς δάνεια που είχαν λάβει πολιτικοί από τα τρία μεγάλα κυπριακά κόμματα, Δυσί, Ακέλ και Δίκο, αλλά και συγγενικά τους πρόσωπα μέσω εταιριών, καθώς και στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Παραπάνω θυμό. Παραπαγοήτευση. Θυμό. Γιατί? Διότι για 20 άτομα υποφέρουμε όρκη. Με εξοργίζει πάρα πολύ. Ούτε θα βρούμε το δικαίωμα μας εδώ. Ούτε νομίζω ότι είναι να τιμωρηθεί κανένας. Πρόκειται για 20 περιπτώσεις στη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου με τις διαγραφές των δανείων να εκτείνονται από τον Απρίλιο του 2007 ως τον Μάιο του 2012. Ενδεικτικές περιπτώσεις όσον αφορά την Τράπεζα Κύπρου. Ξενοδοχειακή εταιρεία που συνδέεται με το ΑΚΕΛ, διαγραφή δανείου 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Πρώην βουλευτής του Δυσί, διαγραφή δανείου πάνω από 100.000 ευρώ. Νύφη βουλευτή του Δίκο, διαγραφή δανείου 330.000 ευρώ. Πρώην υπουργός, στέλεχος του Δυσί, με εταιρεία, διαγραφή δανείου 399.000 ευρώ. Είναι έγκλημα, τι είναι. Έγκλημα και δεν πρέπει να καταδικαστούν. Έσχος. Το βλέπω έσχος. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση διαγραφής δανείου από τη Λαϊκή αφορά κορυφαίο Κύπριο πολιτικό, που εμφανίζεται να έχει κάνει συμφωνία για διαγραφή ποσού 5,8 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2014. Για αυτή την περίπτωση, ανακοίνωσή του, ο Ανδρέας Γεννόπουλος ζητά την παρέμβαση του εισαγγελέα και την παρέτηση του Κύπριου Υπουργού Οικονομικών Μιχάλη Σαρή, επειδή, όπως υποστηρίζει, ήταν εκείνος που ως διοικητής της Λαϊκής διέγραψε το δάνειο. Πρόκειται για ρύθμιση παλαιού δανείου, όπου εισπράχθηκαν άμεσα 15 εκατομμύρια δολάρια και υπό την προϋπόθεση ότι θα εισεπράττονται 3 εκατομμύρια δολάρια το Φεβρουάριο του 2012 και 3 εκατομμύρια δολάρια το Φεβρουάριο του 2014, η τράπεζα συμφώνησε να αφαιρεθούν οι παλαιοί τόκοι περιμερίας. Όμως το Φεβρουάριο του 2012 η διοίκηση του κυρίου Μιχάλη Σαρή δεν τήρησε τη συμφωνία και έκανε με τον κύριο Γάμα Βήτα νεότερη συμφωνία εις βάρος των συμφερόντων της τράπεζας. Την ίδια ώρα ο Ανδρέας Γεννόπουλος δέχεται σφοδρά πολιτικά πειρά για τους χειρισμούς του στη Λαϊκή. Σε αυτή την υπόθεση που έπρεπε να αποξενωθούν οι κυπριακές εργασίες των τραπεζών μας στην Ελλάδα, ποτίστε για να λυθεί το πρόβλημα. Στο τέλος η Κύπρος χρεώνεται δισεκατομμύρια ρευστότητας, η οποία αντλήθηκε μέσω της τράπεζας, οποία είχε δραστηριοποιηθεί ο κύριος Γεννόπουλος και όλοι οι άλλοι. Η ρευστότητα αυτή πέταξε τους τελευταίους μήνες και επιδείνωσε το πρόβλημα της Κύπρου. Οι διαρροές περίπου ισοδυναμούν με το μέγεθος του προβλήματος που έχουμε τώρα. Οι αποκαλύψεις προκαλούν πολιτική θύελλα στην Κύπρο με την κυβέρνηση να υπόσχεται ταχύτατη έρευνα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα της έρευνας και έχει δώσει αυστηρές οδηγίες στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να διευκολύνουν το έργο της Επιτροπής. Έργο το οποίο η κυβέρνηση θα χειριστεί με πλήρη διαφάνεια και δεν θα διστάσει να αποδώσει ευθύνες όταν αυτές τεκμηριωθούν, όπου και αν ανήκουν. Και για τις διαγραφές δανείων πρέπει να γίνει έρευνα και να δούμε ποιες είναι. Ξέρετε, διαρρέουν επιλεκτικά κάποιες πληροφορίες. Αυτό είναι γνωστό ότι διαγράφηκαν δάνεια σε εταιρείες οι οποίες πρόσκυνται στο ΑΚΕΛ. Ναι, ναι. Για παράδειγμα. Γύρω στα 3 εκατομμύρια. Αυτό δεν αληθεύει. 3 εκατομμύρια. Αληθεύει από ό,τι έχω δει στις εφημερίδες, αλλά πρέπει να δούμε γιατί διαγράφηκαν αυτά, αν ήταν συνήθις πρακτική των τραπεζών. Φρένο στα σενάρια εξόδου από το ευρώ, βάζει ο Νίκος Αναστασιάδης. Δεν πρόκειται να φύγουμε, θέλω να το τονίσω, από το ευρώ. Δεν πρόκειται, και θέλω να το τονίσω, με πειραματισμούς να θέσουμε σε κίνδυνο το μέλλον της χώρας μας. Ο Κύπριος Πρόεδρος ασκεί δρυμία κριτική εναντίον των Ευρωπαίων εταίρων, κατηγορώντας τους ότι υποχρεώνουν την Κύπρο να αποτελέσει πείραμα με αμφίβολο αποτέλεσμα. Πρωτόγνωρες αξιώσεις που οδηγούν ή υποχρεώνουν την Κύπρο να αποτελέσει ένα πείραμα το οποίο είναι αμφίβολο, αν θα μπορούσε να αποδώσει τα όσα με άλλα τους τρόπους θα μπορούσε να επιτύχει. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Βουλής δεν αποκλεί έξοδο από το ευρώ, αφού όμως πρώτα η Κύπρος απεμπλακεί από το μνημόνιο. Στόχος θα πρέπει, όπως είπα, να είναι η ταχύτερη δυνατή έξοδος από το μνημόνιο και ασφαλώς θα πρέπει να μελετηθεί κατά πόσον είναι προς το συμφέρον της κυπριακής οικονομίας και της κυπριακής δημοκρατίας η έξοδος από το ευρώ.